Δεκάδες συμπολίτες μας οδηγεί στα καταστήματα αγοράς χρυσού. Η οικονομική κρίση, καθώς απεγνωσμένοι για να εξασφαλίσουν τον άρτο τον επιούσιο, δεν διστάζουν να σκοτώσουν όσο αγαπημένα αντικείμενα όπως τα βρουδάκια, βέρες γάμου αλλά και χρυσά δόντια. Εν τω μεταξύ, σαν μανιτάρια έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν στην Πάτρα καταστήματα τα οποία ανταλλάσσουν χρυσό με χρήματα. Όταν βρεθεί στην ανάγκη, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θεωρείται λογικό δηλαδή για κάποιους, Όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση κρίσιμη, θα κάνεις οτιδήποτε. Απλά παλεύουμε να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση όσο γίνεται. Δεκάδες μαγαζιά με ταμπέλες αγοράζω χρυσό, πληρώνω άμεσα μετρητά έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Η πελατεία τους αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μπροστά στην ανάγκη να πάρουν χρήματα μετρητά στα χέρια τους, δεν διστάζουν να αποχωριστούν αντικείμενα αναντικατάστατης συναισθηματικής αξίας. Τα πάντα πολλούν. Από βέρες γάμου και βαπτιστικά σταυρουδάκια, κοσμήματα οικογενειακά μέχρι και χρυσά δόντια από νεκρούς. Τα καταστήματα που πηγαίνει ο πελάτης σε αυτά τα μαγαζιά ζυγίζονται και στη συνέχεια υπολογίζεται η αξία τους και δίνονται τα μετρητά. Η πιο δύσκολη φάση σε όλη τη διαδικασία είναι η στιγμή που οι πελάτες αποχωρίζονται αυτά τα αντικείμενα. Και εγώ σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, αν φτάσω σε αυτό το σημείο, προκειμένου να ζήσω τρία παιδιά, έτσι, να κατέβω στην πλατεία Γεωργίου και να κάθομαι εδώ, να μην πω το υπόλοιπο. Είναι κρίμα από το Θεό και άδικο. Δυστυχώς, ορισμένοι δεν τα βλέπουν αυτά. Με την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα, αναγκάζεται ο κόσμος να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν είναι σωστό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σωστό, έτσι. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Και όχι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν φταίει ο κόσμος για αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων αγοράς χρυσού, οι βέρες είναι από τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα προς πώληση και προέρχονται από ζευγάρια τα οποία χωρίζουν εξαιτίας κυρίως των οικονομικών δυσχεριών.